Joseph Conrad wrote, "If you want to know the age of the earth, look upon the sea in a storm." But what storm can fully reveal the heart of a man? Between Suez and the China Sea are many nameless men who prefer to live and die unknown. This is the story of one such man. Among the great gallery of rogues and heroes thrown up on the beaches and ports, no man was more respected or more damned than... Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Τζόζεφ Κόνραντ, Λόρδος Τζιμ, αναφέρεται σε ένα απλό Άγγλο, με ευγενή όμως ψυχή, άνθρωπο του λαού, ο οποίος γίνεται κατώτερος αξιωματικός στο αγγλικό ναυτικό, την εποχή που η Αγγλία ελέγχει όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του πλανήτη και ανήκει εξ αυτού και μόνο στην άρχουσα τάξη. Χαρακτηριστικά λένε οι Άγγλοι «He is one of us», του έχουμε εμπιστοσύνη. Κατά σύμπτωση σπάζει το πόδι του στο καράβι, ενώ έχει το κεφάλι του γεμάτο με φιλοδοξίες ηρωικών κατορθωμάτων, βγαίνει στη θάλασσα, βγαίνει στην ξηρά σε ένα νοσοκομείο και τελικά το μεγάλο τράκο της ζωής του είναι ότι ενώ προσλαμβάνεται σαν τρίτος πλοίαρχος καπετάνιος για να πάει με ένα σαπιοκάραβο 900 Ινδούς μουσουλμάνους στη Μέκα να προσκυνήσουν, τους εγκαταλείπει στη μέση της της τρικυμίας μέσα από τον τρόμο των άλλων ανωτέρων του αξιωματικών, το φέρει βαραίος, δικάζεται, παίρνει μόνος του επάνω όλη την ευθύνη, ενώ οι άλλοι εξαφανίζονται, οι αξιωματικοί, και στο τέλος δίνει και τη ζωή του για να εξηλαιωθεί, όπως φαίνεται ακριβώς ήταν ο Κόνραντ, ο συγγραφέας, ο οποίος είχε κάνει μια απόπειρα σοβαρότατη αυτοκτονίας στα 17 του χρόνια, από την οποία επέζησε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Τζιμ είναι ένας απλός άνθρωπος που όμως οι μαλαίοι στο τέλος, επειδή τους προστατεύει σαν ευγενέστατος άνθρωπος που είναι, τον αποκαλούνε Λόρδο, Τουάν. Οι λέξεις Λόρδος για έναν Άγγλο είναι πολύ μεγάλη σημασίας, γιατί λένε Λόρδο και τον Κύριο, τον Θεό κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι η λέξη Λόρδος δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Έχει τεράστιο βάρος στα αγγλικά. Oh.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο, κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ να προσκυνούνε. Τζιμ νιώθει πια να τον καταδιώκει το παρελθόν του σαν ερηνεία και προσπαθεί να φύγει μακριά εκεί που δεν τον ξέρει κανείς, διότι νιώθει ότι όλοι μιλάνε πίσω του ότι είναι ο δειλός που εγκατέλειψε το καράβι, το οποίο δεν βυθίστηκε και γι' αυτό δικάστηκε τελικά. Πηγαίνει λοιπόν στη Μαλαισία, όπου δεν είναι δυνατόν τώρα να περιγράψουμε άλλη μία επανάληψη αυτής της ιστορίας. Σημασία έχει ότι όντας ενοχικός σαν δυτικός άνθρωπος, με την καλύτερη έννοια του όρου, όπως ήταν ο ίδιος ο Κόνραντ, στην ουσία τελικά προσφέρει τον εαυτό του σαν εξυλαστήριο θύμα και πεθαίνει σε μια υπόθεση που είναι αδύνατο να περιγράψουμε.